Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας, το όνομά σας και το ερώτημα. Ευάγγελος Γεωργαντάς. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτο με από... Με τι ασχολείστε? Σπουδαστής. Τι σπουδάζετε? Δημοσιογραφία. Α, για να δω. Για να σε δω. Λοιπόν, πρώτον απ' όλα, θα ήθελα να ρωτήσω. Αφού εκτελείται τόσο πιστά η συνταγή του μνημονίου και εκτελείται τόσο πιστά τα θέλω της Τρόικας, τι γίνεται με τα θέλω του λαού που για αυτά, έτσι κι αλλιώς, είστε στη θέση που είστε? Γιατί βάζετε πάνω τα θέλω της Τρόικας, της Ευρώπης, και όχι τα θέλω του λαού? Παλέψαμε το 1821 για να φτιάξουμε μια ανεξάρτητη δημοκρατία. Άμα έβλεπαν την κατάστασή μας σήμερα, οι προγονείς μας, που σκοτώθηκαν για την πατρίδα, θα έλεγαν πολέμησα για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, θέλω να μου πείτε, ποιος είναι ο λόγος, εκτός από τα χρήματα, που έχετε βάλει πάνω τα θέλω της Τρόικας από το λαό? Ωραία. Σε ό,τι με αφορά, εγώ το επιχείρημα Τρόικα δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Σε ό,τι με αφορά. Εγώ λοιπόν πάντα συζητάω για πολιτικές. Μου είναι παντελώς αδιάφορο το αν ο Α υποστηρίζει το Α ή το Β. Εγώ συζητάω μόνο για πολιτικές. Θέσατε όμως ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Πολύ σημαντικό. Στην πραγματικότητα θέσατε το ερώτημα της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό το ερώτημα θέσατε. Και σας απαντώ το εξής. Η εθνική κυριαρχία σε ένα τυπικό επίπεδο, όπως αντιλαμβάνεστε, εξακολουθεί να είναι εκεί που είναι. Η Βουλή, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, μπορεί να αποφασίσει ό,τι της αρέσει. Τι λέει ο κ. Σταθάκης? Τη διαγραφή των μνημονίων, το σκίσιμό τους, το να τα κάψουμε τελετουργικά στο Σύνταγμα. Ό,τι θέλει αποφασίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κανείς δεν του έχει φέρει στην αρμοδιότητα. Το ερώτημα όμως το οποίο πρέπει να σκεφτούμε ως πολίτες τώρα είναι: εθνική κυριαρχία με συνεχή δανεισμό γίνεται? Εθνική κυριαρχία με έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εισαγωγές-εξαγωγές στο 15,5% γίνεται? Εθνική κυριαρχία με το να εισάγεις κρεμμύδια και πατάτες και λεμόνια, γιατί αυτά εισάγαμε, γίνεται? Εθνική κυριαρχία με δημόσιο χρέος εκεί γίνεται? Και πάμε λοιπόν, αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και μην κοροϊδευόμαστε, αυτό αντιμετωπίζουμε τώρα. Δεν αντιμετωπίζουμε καμία τρόικα, δεν αντιμετωπίζουμε καμία τέτοια συζήτηση. Αυτός είναι ένας δανειστικός μηχανισμός. Είναι ένας μηχανισμός που στήθηκε... Πάντως δεν είδα να έχετε κανένα σχέδιο για να ξαναπαράγουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Λεμόνια και πατάτες. Δεν είδα να ξαναγίνεται. Δεν είδα, κύριε Βορύδη, να γίνεται συζήτηση για ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης για όλα αυτά που αναφέρατε. Ακούω μονίμως ως απάντηση στο πρόβλημα. Να πείτε αφού ακούσετε. Φόροι. Δεν ακούμε κάτι άλλο στη χώρα. 3 χρόνια τώρα ακούμε. Φόρος. Και δεν ακούμε τίποτα σε σχέση με την αναδιάρθρωση της παραγωγής, σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει η οικονομία μας σε καινούργια μονοπάτια. Δεν ακούμε τίποτα. Όχι, έχει και άλλα στοιχεία. Τώρα που άκουσα... Και σήμερα ακόμα, θα με συγχωρήσετε πολύ να πω ότι εγώ ένιωσα πάρα πολύ περίεργα όταν άκουσα ότι η ελληνική κυβέρνηση σκέφτεται να βρει τα 250-300 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η Τρόικα τους είπε όχι. Δηλαδή θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Έχει πρόγραμμα ανάπτυξη το μνημόνιο ότι αν μειωθούν οι μισθοί θα προσελκυστούν επενδύσεις. Όπως στη Βουλγαρία. Ότι αν ιδιωτικοποιήσουμε το σύνολο των επιχειρήσεων νερό, ενέργεια, δημόσια γη θα γίνουν επενδύσεις, ότι θα προσελκύσουμε ξένους επενδυτές πουλώντας τις υποδομές της χώρας. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη αναπτυξιακή ιδέα. Νομίζω, κύριε Σταθάκη, ότι απάντησε ο κύριος Τουρνάρας τον κύριο Κακλαμάνη, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. 4 επενδυτές το 2012 με πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
επένδυση. Πάντως και οι μεγαλύτεροι οικονομολόγοι έχουν πει και οι μεγαλύτεροι οικονομολόγοι ότι με τη φορολογική πολιτική δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Αυτά είναι όλα αντίθετα τα οποία συζητάμε, φορολογίες. Δεν ακούτε τους θεσμικούς. Η Ομοσπονδία Μισθωτών Ελλάδος πάρα πολλές φορές έχει ζητήσει να δούμε ανάπτυξη και όχι φορολογία και υπάρχουν νόμοι με κίνητρα. Στη γείτονα Τουρκία υπάρχουν φορολογίες με κίνητρα. Έλα, επένδυσε στη χώρα, φέρε αρκετά εκατομμύρια, απαλλαγή αν κάνεις ξενοδοχεία, απαλλαγή αν κάνεις παραθεριστικές κατοικίες. Με φόρους, 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 δεν θα λυθούμε ποτέ από την Τρόικα. Επίσης δεν έχω ακούσει κάτι σοβαρό και πιστικό. Δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν ξέρω, είστε μονίμως στην άρνηση κι εσείς. Όχι, κάθε σε όλα όχι. Κάθε όχι. Πείτε μου δύο νομοσχέδια που ψηφίσατε τον τελευταίο ένα χρόνο. Και για να προσθέσω δύο νομοσχέδια που ψηφίσατε. Όποιος επενδυτής έρθει, κύριε Ακόμα, ακόμα και την περίοδο Παπανδρέου, η Νέα Δημοκρατία κάποια νομοσχέδια ψήφισε. Αρκετά. Όχι κάποια, αρκετά. Απλώς επειδή τι ψηφίσατε. Δεν έχει κάνει τίποτα θετικό. Κάποια μου μιλάμε μαζί. Στα αναπτυξιακά έχουμε ψηφίσει αρκετά. Κομμάτια, αν όχι όλο το νομοσχέδιο, κομμάτια. Τι δεν έχουμε. Ψήφισε. Τα υδροπλάνα τα ψηφίσαμε. Μέρος του αναπτυξιακού νόμου ψηφίσαμε. Πολλά ανοίγει. Από τον αναπτυξιακό νόμο τι ψηφίσω. Τίποτα. Από τον επενδυτικό νόμο τι ψηφίσω. Από τον επενδυτικό νόμο. Τίποτα δεν έχει ψηφίσει. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Για μένα το θέμα είναι ότι λέτε και ότι όποιος επενδυτής έρθει θα χάσει τα λεφτά του, κύριε Σταθάκη. Μας το λένε αυτό, με την αβεβαιότητα της χώρας. Οι ξένοι που βλέπουμε φοβούνται. Το μνημόνιο και ο νόμος για τα ακίνητα και για τους πληστηριασμούς και για την απελευθέρωση των μισθωμάτων και η εκποίηση της δημόσιας γης. Όλα έχουν ένα κοινό μοτίβο και η ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων έχουν ένα κοινό μοτίβο. Ένα κοινό μοτίβο. Ότι το μνημόνιο θεωρεί και έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα ότι η αναμόρφωση του real estate στην Ελλάδα είναι η αναπτυξιακή της ατζέντα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η δική μας ατζέντα, η οποία είναι πολύ έντονα κριτική σε όλα αυτά και καλά κάνει και είναι απόλυτα κριτική, δεν απαντάει στα ερωτήματα τα οποία θέτουμε εμείς, που είναι ένα μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Πρέπει να βρείτε ένα μοντέλο, κύριε Σταθάκη, αν μου επιτρέπετε. Οι ξένοι που βλέπουμε εμείς, γιατί είμαστε στη θεσμική στην αγορά ακινήτων, φοβούνται την αντιπολίτευση, φοβούνται ότι θα υπάρξει ένας φορολογικός νόμος που τον άλλο χρόνο θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση και θα τα αλλάξει και δεν επενδύουν ούτε ένα ευρώ. Πέστε μου μια επένδυση μεγάλη που έχει γίνει. Μόνο κοράκια επενδύουν σε μετοχές, επενδύουν σε ομόλογα και περιμένουν να επενδύσουν και στα ακίνητα. Αυτές δεν είναι επενδύσεις. Λοιπόν, πρέπει να βάλετε κι εσείς πλάτη, σε ένα χώρο ο οποίος θα είναι επενδυτικός, θα είναι αναπτυξιακός και δεν θα τρομάξει. Μια φράση ο κύριος Βορύδης για το θέμα της ανάπτυξης. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ αδικούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα. Όχι τις προθέσεις. Τα αποτελέσματα. Πώς ακριβώς έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας. Γιατί έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές. 5%. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία λοιπόν αυτό. Τίποτα. Δεν έχει σημασία. Το γεγονός ότι το εμπορικό μας ισοζύγιο ισοσταθμίστηκε. Ναι, και με μείωση ιδιωτικής κατανάλωσης. Συγγνώμη. Και με μείωση ιδιωτικής κατανάλωσης. Κυρίως. Κύριε Σταθάκη, κυρίως. Υπάρχει περίπτωση μια χώρα να λειτουργεί με τέτοιου είδους ελλείμματα. Υπάρχει περίπτωση μια χώρα να πάρει επενδύσεις με 15% δημοσιονομικό έλλειμμα. Επειδή δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο, δεν είναι ανάπτυξη. Με ένα τραπεζικό σύστημα υποκατάρρευση όπως ήταν μέχρι χτες, να δεχτεί κανένας να βάλει τα λεφτά του. Και εγώ θα τελειώσω. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει επένδυση σε μια χώρα όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βγαίνει και λέει ότι αν εγώ βγω, θα ακυρώσω οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο. Εσείς, και βεβαίως οι ιδιωτικοποίησεις είναι επενδυτικά σχέδια. Διότι συνδέονται, με αναπτυξιακές προοπτικές, διότι συνδέονται με σχήματα επενδύσεων, με τοποθετήσεις χρημάτων, με δημιουργία θέσεων εργασία. Με συγχωρείτε, η τουριστική χρονιά γιατί πήγε καλά πέρυσι, έτσι. Έπεσε από το Θεό. Αίγυπτος, γιατί πήγε καλά η τουριστική χρονιά. Τουρκία. Το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε σε 2 χρόνια γρηγορότερα η επένδυση της Κόσκο και αυτή τη στιγμή το λιμάνι στον Πειραιά είναι το πιο ανταγωνιστικό λιμάνι της Μεσογείου. Γιατί συνέβη. Το γεγονός ότι τελείωσε η σύνδεση Κόνιο-Θριάσιο. Πράγμα που μετατρέπει τον εμπορευματικό λιμένα του Πειραιά, τον συνδέει με τη Θεσσαλονίκη. Γιατί και αυτό δεν έχει σημασία. Δηλαδή τώρα
μια μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται, ερχόμαστε να τη μηδενίσουμε και με συγχωρείτε, εδώ αδικούμε. Όχι απλώς την κυβέρνηση, διότι δεν βαριέστε, ας την αδικήσουμε την κυβέρνηση, αλλά αδικούμε τις προσπάθειες πάρα πολλών ανθρώπων, κυρίως ανθρώπων της αγοράς, που λειτουργούν μέσα σε αυτό το περιβάλλον και φέρουν θετικά αποτελέσματα. Πάμε στους συμπολίτες μας για να κλείσουμε. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα σας, κυρίοι και κύριοι. Ονομάζομαι Χρήσανθος Φινικαρίδης. Απλά θέλω να ενημερώσω τον κύριο Βορίδη για αυτό που είπε προηγουμένως, ότι σε ένα μήνα μπορεί να γίνει απόλυση του ενοικιαστή. Εμείς έχουμε ένα ενοικιαστή από πέρσι τον Ιούνιο. Το Δεκέμβριο υπογράψαμε σύμβαση, διότι ήρθε με το άλλο του παιδί και τη γυναίκα του. Και δεν έχουμε εισπράξει ούτε ένα ενοίκιο. Του έχουμε κάνει δικαστήρια, έχουμε πρόσχει τα δικαστήρια και μέχρι στιγμής, Νοέμβριο του 2013, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Από ευχαριστώ πότε πολύ, κύριε Βορίδη. Από πότε είπατε? Ένα χρόνο. Από πέρσι τον Οκτώβριο. Με τα χαράς να σας δώσω περισσότερες διευκρινήσεις. Με τα χαράς. Αλλά είναι πια η δικηγορική ιδιότητα εδώ. Ελάτε. Με λένε Γιώργο Αναγνωσταρά. Είμαι 50 χρονών. 2,5 χρόνια άνεργος μετά από 23 χρόνια δουλειάς. Okay. Δεν έχω την απέτηση ο κυβερνητικός ή η κυβερνητική να καταλάβουν τι τραβάω μετά από 2,5 χρόνια ανεργίας και πώς ανταπεξέρχομαι. Γιατί οι κύριοι βεβαίως παίρνουν 8.500 το μήνα. Οπότε δεν υπάρχει πεδίο δηλαδή για να συνοηθούμε. Από την άλλη, έχω ακούσει απίθανα πράγματα εδώ πέρα και πραγματικά χαίρομαι που ο κύριος Βορίδης είναι τόσο κυνικός και μετατρέπει όνειρα, κόπους και τα λοιπά, τα μετατρέπει σε νούμερα όλα, γιατί αυτό τα νούμερα τον ενδιαφέρουν, μόνο που πρέπει να το θυμίσω ότι κουβαλάτε και κάποιους αυτόχειρες στην πλάτη, οι οποίοι εξαιτίας της πολιτικής σας πήδηξαν τα μπαλκόνια. Okay. Και δεν πήδηξαν αυτοί οι άνθρωποι γιατί περνάγανε καλά, πήδηξαν γιατί άλλαξε η ζωή τους, εξαιτίας σας. Όσον αφορά τώρα το θέμα επένδυση, αυτό αποτελεί μονολεκτικό ανέκδοτο. Το επένδυση. Χωρίς σταθερότητα, με ένα φορολογικό σύστημα το οποίο είναι αλλού για αλλού, είναι ανέκδοτο πλέον. Και τώρα έρχεστε, μετά από 3 χρόνια που μας έχετε κυριολεκτικά διαλύσει, να μην έχουμε φράγκο και μας λέτε να πληρώσεις και φόρο για τα ακίνητα, για το α, για το β, για το γ. Από πού νομίζετε ότι θα τα βρούμε τα χρήματα? Μήπως νομίζετε ότι παράγουμε λεφτά με κάποιο τρόπο? Γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Άρα, ή έχετε μια πολύ κακή εικόνα για το τι γίνεται, για να μην πω τίποτα άλλο πιο βαρύ, ή το παιχνίδι είναι στημένο. Και είναι στημένο για να μην μείνει τίποτα όρθιο. Τα σπίτια μας, που δεν τα κλέψαμε, δεν τα φτιάξαμε με μίζες, δεν τα χρωστάμε σε κανέναν, παρά μόνο στην τράπεζα, την οποία την πληρώνουμε με υδρότα και αίμα. Αυτά λοιπόν θα φτάσουν να πουλούνται για ένα κομμάτι ψωμί και κάποιοι επιτίδη θα τα αρπάξουν, Έλληνες ή ξένοι. Εάν αυτό είναι το σενάριο, τότε στα μέρη τα δικά μου το λέμε προδοσία. Το σενάριο αυτό. Και αν νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρετε να ορθοποδήσετε την οικονομία της Ελλάδος, σας λέω ότι μανατζερίστηκα, είστε λάθος, πολύ λάθος. Είστε αλλού για αλλού. Ναι. Και μην νομίζετε ότι θα πάρετε σπίτια. Δεν πρόκειται να πάρετε σπίτια. Προχθές διάβασα ότι κάποιος χριστιανός στη βόρεια ναυπακτία το κάψε. Το κάψε και πέταξε το αυτοκίνητο του στον κρεμό. Αυτό θέλετε? Έχετε αναλογιστεί το κόστος, το κοινωνικό κόστος της κατάσχεσης των σπιτιών? Έχετε σκεφτεί ποτέ τι αίμα έχει να χυθεί? Έχετε αναλογιστεί το κόστος αυτής όλης της ιστορίας? Και κάτι τελευταίο, διαδικαστικό. Το σπίτι που έχω πάρει και το χρωστάω στην τράπεζα ακόμα, μπορείτε να μου πείτε γιατί να πληρώσω φόρο αφού δεν μου ανήκει? Να πληρώσει και η τράπεζα το μερτικό της. Ε? Ευχαριστώ. Αυτό είναι να πω. Λοιπόν, πρώτον, σε ό,τι αφορά το φόρο για τους ανέργους, αναφέρθηκα. Δεν υπάρχει για τους ανέργους. Οι άνεργοι εξαιρούνται από την πληρωμή του φόρου για τα ακίνητα. Επομένως, δεν αφορά αυτό τους ανέργους. Το δεύτερο.
Ναι, πράγματι το θέμα της μακροχρόνιας ανεργίας είναι από τα σημαντικότερα και βαρύτερα τα οποία υπάρχουν. Η απάντηση όμως εδώ είναι η εξής και είναι ένα απλό ερώτημα. Και αυτό είναι που πραγματικά θέλουμε μία συζήτηση να κάνουμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ανεργία? Πώς θα την αντιμετωπίσουμε? Εσείς τι περιμένετε ως άνεργος? Δεν περιμένετε θέση εργασίας? Δεν περιμένετε να φτιαχτεί μια θέση εργασίας? Πώς θα φτιαχτεί μια θέση εργασίας ώστε εσείς, προφανώς δεν είναι προσωπικό, αφορά πια μια πολύ μεγάλη ομάδα συμπολιτών μας, έτσι. Πώς λοιπόν θα φτιαχτεί αυτό? Θα φτιαχτεί χωρίς επενδύσεις? Θα φτιαχτεί χωρίς να διαμορφώσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία που να προσελκύει επενδύσεις? Να σας απαντήσω. Και ποιος, ακούστε κάτι, αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Μπορείτε να έχετε όποια ιδεολογική ή πολιτική τοποθέτηση θέλετε. Είναι δικαίωμά σας. Όπως επίσης. Να μου βάλετε ταμπελάκι, καταλάβετε. Όχι, 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 κανένα ταμπελάκι. Όπως βλέπετε, αντιθέτως, βγάζω το όποιο ταμπελάκι. Το βγάζω. Και λέω τώρα σε αυτόν που είναι άνεργος, ποιον εμπιστεύεστε προκειμένου να δημιουργήσει θέσεις εργασίας? Ποιος πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Και ποια πολιτική θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας? Η πολιτική που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα ή η πολιτική που έρχεται και σας λέει ότι θα επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς, λες και δεν έχει τρέξει τίποτε? Ο άνεργος, εγώ λέω, τι από τα δύο πρέπει να ακούσει? Ποιον πρέπει να εμπιστευτεί? Σε ποιον να ελπίσει? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα για τους ανέργους. Ξέρετε και κάτι. Σε αυτό πρέπει να σταθεί ο καθένας. Συγγνώμη, εγώ λέω. Και δεν το λέω αλαζονικά, το λέω γνωρίζοντας όλα τα προβλήματα. Λέω ότι εσείς, ειδικά εσείς, πρέπει να εμπιστευτείτε εμάς. Αυτό λέω. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί να το κάνω αυτό? Είναι γνωστό στην αγορά, σε αυτούς που κινούνται μέσα στην αγορά, στον ιδιωτικό τομέα όπως εγώ, είναι γνωστό ότι για να εμπιστευτεί κάποιος να κάνει μια επένδυση, χρειάζεται δύο πράγματα. Μια καλή φορολογία και ένα σταθερό σύστημα, το οποίο δεν το παρέχεται. Γι' αυτό φεύγουν, έχουν φύγει 25.000 επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα και έχουν πάει στη Βουλγαρία. Σας φύγανε, δεν το πειρατήδηση. Πρόσφατα σας φεύγουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Όχι, δεν φεύγουν. Τι δεν περιμένετε φεύγουν. Δηλαδή, η μετακίνηση, με ποιον τρόπο περιμένετε να υπάρξουν θέσεις εργασίας? Ποιος Έλληνας ή ξένος θα επενδύσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Κι όμως δεν είναι έτσι. Τι περιμένετε δεν δηλαδή? Έχετε υπάρχει κανένα στη Βουλή που να το λένε Χάρι Πότερ και να έχει υπάρχει να τα φτιάξει όλα? Σε αυτές τις συνθήκες δυσκολίας και κρίσης, με πλήρως αποσταθεροποιημένο τραπεζικό σύστημα. Και ελπίζω αυτό να μας το πιστώσετε. Τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος να μας την πιστώσετε. Διότι αν είχε αποσταθεροποιηθεί, τότε δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τίποτα από όλα αυτά που μιλάμε τώρα. Σε αυτές όμως τις δύσκολες συνθήκες, σε αυτές τις συνθήκες έχουν επενδυθεί 4 δις από την ελληνική βιομηχανία. Έχουν επενδυθεί τώρα που μιλάμε. Αυτή τη χρονική περίοδο. Και εν πάση περιπτώσει, να αναγνωρίσετε ότι όλη η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση είναι ακριβώς να φέρει επενδύσεις. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και μέσα από τη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων, και μέσα από τη διαδικασία της προσέλκυσης επενδύσεων, και με την εμπορική διπλωματία που αναπτύσσει ο Πρωθυπουργός, λέτε το ζήτημα των φορολογικών συντελεστών. Πράγματι. Εγώ θα σας πω ότι πρέπει να μειώσουμε φορολογικούς συντελεστές. Το είπα και πριν. Μόλις το επιτρέπει η συγκυρία. Δεν πρόκειται όμως να προσελκυστούν. Δύο λεπτά. Δεν πρόκειται όμως να προσελκυστούν επενδύσεις, εάν έχουμε δημοσιονομικά ελλείμματα και η χώρα είναι υπό συνεχή κατάρρευση και αποσταθεροποίηση. Τότε είναι σίγουρο ότι κανείς δεν θα βάλει τα λεφτά του. Άρα η σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών, του τραπεζικού συστήματος και της χώρας, αποτελούν προϋπόθεση για να βρείτε εσείς δουλειά. Ερώτημα λοιπόν τώρα, ξανά, το οποίο πρέπει να σκεφτείτε εσείς, ποιους θα εμπιστευτείτε? Και προσέξτε πόσο κρίσιμο είναι αυτό. Και γι' αυτό και σας το αποειδηλογικοποιώ, και δεν με νοιάζει τι πιστεύετε, και δεν με νοιάζουν ιδεολογίες και δεν με νοιάζει τίποτε. Ρεαλιστικά. Ποιος είναι εκείνος που ο οποίος μπορεί κανένας να τον εμπιστευτεί, να ελπίσει ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας? Τι είδους επενδύσεις δηλαδή, σαν αυτή που έγινε πριν από 2 εβδομάδες που πουλήσατε 28 ακίνητα του δημοσίου στην τιμή των 260 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι 270.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή λιγότερο από το κόστος κατασκευής. Εσείς να τα κρατήσετε, να τα κοιτάτε. Όπως η λογική σας τα κράταγε επί τόσα χρόνια και τα έχει εκεί. Να τα κοιτάμε. Με συγχωρείτε. Έτσι. Και που εγγυηθήκατε για 20 χρόνια να πληρώνετε 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ενίκιο. Δηλαδή, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ρεβίθη. Αν εγώ, να ρωτήσω τον κύριο Ρεβίθη να μας πει για το sale and lease back, αν είναι λογική και θεμετή επενδυτική πρακτική το sale and lease back, να μας πει. Δεν είναι επένδυση. Είχε λεφτά και ήθελε να επενδύσει σε ακίνητο στην Ελλάδα και μου έθετε ως όρο να του βρω πολιτή ο οποίος να είναι φερέγγυος ότι επί 20 χρόνια θα του πληρώνει ως πραγματική απόδοση του ακινήτου 11,5% και θα είναι και αφορολόγητο, διότι απειλάγει και από το φόρο μεταβιβάσεως ο αγοραστής, θα μπορούσε να μου βρείτε τέτοιο ακίνητο. Αυτή δεν είναι επένδυση.
Εγώ μίλησα και για την επένδυση. Και σε εσά ότι δεν είναι επένδυση. Θα παρακαλέσω, να ακούσουμε του συμπολίτε μα, γιατί μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά. Ελάτε. Παρακαλώ. Καλημέρα σα. Λέγομαι Λουκατζίκο Βαγγέλη, είμαι 48 χρονών και είμαι ασφαλιστή. Θα ήθελα και εγώ να πω τη γνώμη μου. Πιστεύω ότι ο φόρος ο συγκεκριμένος στα ακίνητα είναι ληστρικός. Και εκτός από αυτό, για μένα θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχει καταρχήν φόρος στα ακίνητα. Φόρος σε εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί δεν πρέπει να υπάρχει. Φόρος κυνήγει στη φοροδιαφυγή, σίγουρα, μαζί σας. Αλλά σε εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί, όχι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πιστεύω ότι αυτό το φόρο θα τον καταρχήσει καταρχήν ο κόσμος, ο λαός. Πιθανόν φέτος να τον εισπράξετε. Δεν ξέρω αν θα εισπράξετε τα 2.900 που θέλετε, τα 2, τα 2.5. Από του χρόνου όμως σίγουρα θα είναι πολύ λιγότερα. Και έτσι θα καταργηθεί στην πράξη. Θα βρεθεί κάτι άλλο, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα λάβετε υπόψη σας επίσης και κάτι άλλο. Εγώ προς το παρόν είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου φορολογικές. Τα έχω καταφέρει μέχρι στιγμής. Παρότι η δουλειά μου έχει πάρει την κατιούσα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με φορολογείται με 26% στο εισόδημα από φέτος. Θα συμπληρώσω από το πρώτο ευρώ και μέχρι τις 50.000. Δεν ξέρω τι φόρος θα μου προκύψει από αυτό. Και παρότι έχω μειωμένα εισοδήματα. Στα 10.000 ευρώ τα πρώτα, να σας πω, θα βγείτε με τα 2,5. Ορίστε. Τα 7,5 θα φύγουν. Ορίστε. 2,5 είναι ο ΑΕ. 2,5 ο φόρος, 2,5 τα έξοδα. Από τα 10 τα πρώτα, έχει σημασία αυτό. Δεν ξεχνάς την προκαταβολή, Δημήτρη. Για τα βάλα χοντρικά. Με τα 2,5. Στα 10.000 τα 2,5 τα κρατάς, τα 7,5 τα δίνεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σχημαλόγου το πολύ ωραία. Μετά, έχω μια ακίνητη περιουσία η οποία είναι γύρω στις 300-310.000 κάπου εκεί. Είναι τα περισσότερα είναι αστικά ακίνητα και χρονολογούνται το έτος κατασκευής τους από το 1956 μέχρι το 1998. Υπάρχουν και δύο οικόπεδα. Το ένα είναι στην Ερέτρια και το άλλο είναι στη Σαλαμίνα. Μετά από όλα αυτά συνεχίζετε και μιλάτε. Τι να πω, να αυτοκτονήσω. Να πάω να αυτοκτονήσω. Αστειεύομαι. Λοιπόν, αστειεύομαι. Τι πρόκειται να κάνω εγώ φέτος. Θα πρέπει να γίνω κι εγώ φιλέτης, θα πρέπει να αρχίσω να χρωστάω. Θα πρέπει να κοιτάξω πρώτα την οικογένειά μου, την αξιοπρέπειά μου. Πέστε μου εσείς. Ναι, αλλά γιατί εσείς τώρα έχετε τα κίνητά σας, τα αστικά, θα πληρώσουν τελικώς λιγότερο. Θα έχετε μια επιβάρυνση από τα οικόπεδά σας. Πώς θα πληρώσουν λιγότερο, αφού υπερβαίνει τις 300.000. Μα πρώτον, έχουμε μείωση. Θα πληρώσει λιγότερο στα αστικά ακίνητα, γιατί μειώνεται ο συντελεστής, ο βασικός στα αστικά ακίνητα. Υπερβαίνει τις 300.000, αλλά και πάλι αυτός ο συντελεστής της υπέρβασης είναι μικρότερος από τον προηγούμενο. Έχει ένα φορολόγητο όριο, το οποίο δεν το είχε μέχρι την προηγούμενη χρονιά, γιατί από τα 200.000 και πάνω πήγαινε στον φόρο ακίνητης περιουσίας. Άρα αυτό το αφορολόγητο πηγαίνει από τα 200 στα 300 και μπαίνουν βέβαια μέσα στην φορολογία. Όχι με την έννοια του προσδιορισμού της ακίνητης περιουσίας της συνολικής, αλλά με την έννοια της αυτοτελούς φορολογήσεως μπαίνουν τα δύο οικόπεδα. Από εκεί θα έχετε μια επιβάρυνση. Αλλά αν με ρωτάτε το συν πλην, νομίζω ότι θα είστε περίπου μία ή άλλη. Θα είμαι μία ή άλλη. Τώρα είναι άσχετο. Με το φόρο εισοδήματος το 26%. Και θα λάβετε υπόψη σας ότι είμαστε μια κατηγορία επαγγελματιών που δεν μπορούμε να φοροδιαφύγουμε. Με βεβαιώσεις φορολογούμαστε. Παρακαλώ. Φόρο εισοδήματος θα είναι εκεί. Καλησπέρα, Στάθης Βιτινιώτης, ιδιωτικός υπάλληλος είμαι. Ήθελα να πιαστώ από μια κουβέντα που είπε ο κ. Χατζηνικολάου ότι ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής είναι δύσκολος. Εγώ θα λέγω ότι είναι μια καυτή πατάτα κατά την παλιά ρίση του πρώην Αντιπροέδρου. Και να ρωτήσω την κυρία Μακρύ γιατί είπε στον κύριο Σταθάκη ότι με τη φοροδιαφυγή. Ναι, με τη φοροδιαφυγή. Αν καταπολεμούσα τη φοροδιαφυγή τόσα χρόνια, θα το είχατε λύσει το θέμα. Δεν θα καθόταν κανένα εδώ πέρα να ξενυχτάει. Να συζητάει. Και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Μα δεν μπορείτε να το λύσετε. Δεν μπορείτε να το λύσετε γιατί έχετε δημιουργήσει ένα χαοτικό κράτος. Το οποίο δεν έχει μητρώα. Δεν απευθύνεστε σε μένα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δεν ήμουν ποτέ στη δημόσια διοίκηση. Σας απευθύνω το λόγο. Σας απευθύνω μια ερώτηση. Του κυνηγιά να εξίσουμε εσάς, αλλά επειδή ακριβώς το έχω ακούσει 55 φορές για τη φοροδιαφυγή, κάθε αντιπολίτευση υπόσχεται ότι με τη φοροδιαφυγή θα λύσει το πρόβλημα. Δεν το έχω δει ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ τον κύριο Σταθάκη. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι βούληση δεν υπάρχει, μηχανισμός δεν υπάρχει, ανεπάρκεια υπάρχει. Άρα λοιπόν δεν βλέπω αποτέλεσμα. Μάλιστα. Γι' αυτό το ρωτώ υπάρχει, και γι' αυτό. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει βούληση. Και είναι περίεργο γιατί δεν υπάρχει βούληση. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Οι Βέλγοι 3 χρόνια δεν είχαν κυβέρνηση. Αποφασίσαν ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί με τη φοροδιαφυγή. Είναι κράτος, όπως είδαμε. 98% το πιάσανε. Συμφωνώ μαζί σας. Ποια τρόικα. Συμφωνώ μαζί σας. Εάν δεν ξέρουν οι άνθρωποι της κυβέρνησης πώς να λύσει τη φοροδιαφυγή, ας πάνε στην task force
να τους πάρει από το χεράκι, να τους πάρει μια βόλτα στην Ευρώπη, να δουν πώς το λύνουν και να γυρίσουν να το κάνουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί ταλαιπωρούμαστε έτσι. Εγώ μάλιστα. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Δεν έχουμε κάτι να διαφορετικό αυτό που λέμε. Ακριβώς το ίδιο λέμε. Γεια σας. Τσιριβής Απόστολος λέγομαι. Μεταπτυχιακός φοιτητής είμαι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Απόστολε, δεν θα το διαβάσεις όλο αυτό. Θα φύγω αλλιώς. Όχι, δεν χρειάζεται. Νομίζω δεν έχει νόημα. Αλλά για να συνοούμαστε. Financial Economics κάνω στο Πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ. Και δυστυχώς έχουμε γελάσει πολλές φορές με τη χώρα μου. Αυτό με πονάει. Κύριε Βορύδη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι το πρώτο κούρεμα που έγινε ήταν εθελοντικό? Σε ό,τι αφορά τους θεσμικούς, ναι. Σε ό,τι αφορά τους θεσμικούς. Σωστή απάντηση. Τους ιδιώτες? Όχι. Όχι. Έτσι. Το πρώτο κούρεμα θεωρείτε ότι είναι χρεοκοπία, αποτελεί χρεοκοπία? Κρίθηκε από τη διεθνή κοινότητα ότι δεν είναι. Την ίσδα την έχετε ακουστά? Όχι. Ωραία. Είναι ο μηχανισμός που ακριβώς... Όποιος βλέπει την εκπομπή καταλαβαίνει. Είναι ο οργανισμός που αξιολογεί, εντάξει. Α, ωραίο. Εντάξει. Αφού το ξέρει και κάποιος, ωραία. Θα συνεχίσουμε παρακάτω. Θέλω να πω και κάτι για τη φορολογία. Αυξάνουμε τη φορολογία, έτσι. Ναι, ο ίσδα ευθύνεται που δεν πληρώθηκαν οι αποζημιώσεις στα ασφάλιστρα, έτσι. Ναι. Και η γνωμάτευσή του. Επίσης έχει βγάλει και κάποιες ανακοινώσεις. Ναι, ο ίσδα, ο οποίος έπαιξε και έναν ύποπτο ρόλο. Ναι, αλλά έχει βγάλει και κάποιες ανακοινώσεις γιατί θεωρείται χοροκοπία, έτσι, πιστωτικό γεγονός και όλα αυτά. Τι να κάνουμε, η διεθνή κοινότητα δεν το θεωρεί. Εντάξει, όχι, να προχωρήσουμε λίγο σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Αυξάνουμε τη φορολογία, έτσι. Αυξάνουμε τη φορολογία. Όλοι ξέρουμε ότι και από τους γονείς μου και από όλους εδώ πέρα. Δεν φτάνουν τα λεφτά για να πληρώσουμε τους φόρους. Τι κάνουμε? Πάμε στην τράπεζα. Κάνουμε ανάληψη. Το τραπεζικό σύστημα δεν νομίζω ότι είναι και στα καλύτερά του, έτσι. Με το να κάνουμε ανάληψη, δεν δημιουργούμε ένα κενό χρηματοδότησης της τράπεζας. Αυτό το κενό από κάπου πρέπει να καλυφθεί. Η τράπεζα δεν μπορεί να δώσει έτσι λεφτά. Τι κάνουμε? Ή το κράτος δανείζεται ή εγγυήσεις. Φαύλος κύκλος, τρώμε τις σάρκες μας. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Κάνουμε τα πάντα να αποπληρώσουμε ένα χρέος που και οι πέτρες ξέρουν ότι δεν είναι βιώσιμο. Έτσι. Παίρνουμε τα λεφτά που οι πολίτες εδώ πέρα με πόνο ψυχής για δεκαετίες μάζευαν και τα πετάμε πού? Σε ένα χρέος που δεν έχει πάτο. Δεν έχει τέλος. Φεύγει ο πλούτος της χώρας μας, το καταλαβαίνετε αυτό? Φεύγει ο πλούτος της χώρας μας και πηγαίνει στο εξωτερικό ή χάνεται για πάντα διαπαντός, χωρίς κανένα όφελος για τη χώρα μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Και περιμένουμε πότε θα κουρέψουν το χρέος οι Ευρωπαίοι για να ξεκινήσουμε αυτό που λέμε ανάπτυξη και αυτό που λέμε αν στραβωθεί και κανένας να έρθει να κάνει επενδύσεις. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Αυτό το λέτε ότι... Εσείς, σ' ακούω, δεν σου μιλάω στον πληθυντικό, έχω διαβάσει 12 χρόνια και σ' ακούω συνέχεια στο ράδιο. Νίκο, σ' ακούω συνέχεια στο ράδιο, έτσι. Λοιπόν, και βλέπω συνέχεια το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αυτός ο πλούτος, λες, δεν μπορούν να μας κουρέψουν οι Ευρωπαίοι. Έχω και λίγο άγχος, συγγνώμη. Δεν μπορούν να μας κουρέψουν οι Ευρωπαίοι γιατί έχουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό το χρέος που δεν είναι βιώσιμο τα τελευταία πάνω από 6 χρόνια. Και παραμένει. Πόσο έχει στοιχήσει στον Έλληνα, πόσο έχει στοιχήσει σε μένα, στο μέλλον αυτής της χώρας. Πόσος πλούτος έχει φύγει, έχει διαφύγει και έχει φύγει για πάντα. Αυτό θα μπορέσουμε να το πάρουμε πίσω από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Θα μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε. Εδώ δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα δάνειο που μας το χρωστάνε κιόλας. Ξέρετε πόσο κακό έχετε κάνει. Το διανοείστε? Επειδή δεν συμφωνώ μαζί σας, δεν σημαίνει ότι εσείς εκτιμάτε ότι έχω το κάνει κακό. Καλά κάτι το εκτιμάτε. Εγώ δεν συμφωνώ με όσα έχετε πει, έτσι. Άρα προφανώς έχουμε διαφορετική εκτίμηση. Ο κόσμος κρίνει, δεν έχω τίποτα προσωπικό. Ο κόσμος προφανώς κρίνει. Δεν έχω τίποτα προσωπικό. Και παρεμπιπτόντως, για να συνεννοούμαστε όλοι, ο κόσμος κρίνει στις εκλογές και κάτι έκρινε. Ναι. Άρα λοιπόν αφήστε το αυτό. Δεν περαιτέρω, για να συνεννοηθούμε λίγο μαζί. Επειδή μας τα είπατε ωραία και χοντρά. Πόσα λεφτά έχουμε πληρώσει το χρέος? Εσείς δεν μου πείτε. Μηδέν. Πώς είναι δυνατόν να αποπληρώνουμε χρέος και το χρέος σε ονομαστικές τιμές, αφήστε το ΑΕΠ, να αυξάνει? Αφού αποπληρώνουμε χρέος, λέτε. Πώς έχει αυξηθεί το χρέος σε ονομαστικές τιμές? Γιατί απάντηση. Είναι... Καλέ μου κύριε, αυτή η λογική, επειδή εμένα μου είναι πολύ οικία, δεν θέλει να δει τις πραγματικότητες. Ναι. Δεν θέλει να δει το έλλειμμα με το οποίο ξεκινήσαμε. Δεν θέλει να δει το έλλειμμα του κράτους. Δεν θέλει να δει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Δεν θέλει να δει τίποτα από όλα αυτά. Και μετακινεί τη συζήτηση στη βιωσιμότητα του χρέους.
σημαντικότατη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Βάση όλων. Μεγάλη συζήτηση. Σας ρωτάω λοιπόν εγώ. Ό,τι κάνουμε πέφτει στο κενό. Όχι, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και γιατί υπήρξε το PSI, το οποίο φανταστείτε ότι κουρεύτηκε 50% το χρέος και παρατάφτα τη δυναμική του. Ναι. Για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Για να καταλάβετε τι σημαίνει έλλειμμα. Διότι έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αφήστε κύριε Χρυσόγονε. Αφήστε κύριε Χρυσόγονε. Διότι εδώ καθαρό, η μαγική λύση, τη μαγική λύση την έχουμε ακούσει. Θα καταγγείλουμε το μνημόνιο, θα το κάψουμε. Θα με συγχωρείτε είναι πολύ. Θα σβήσουμε και μονομερώς το χρέος και έχουμε τακτοποιήσει τα πάντα. Το PSI, να σας το πω πολύ. Κανείς δεν μας έχει μιλήσει από όλη αυτή την ρητορική την οποία ακούω τώρα. Από αυτή τη ρητορική την οποία την έχουμε ακούσει πολλά χρόνια, κανείς δεν μας έχει πει πώς θα χρηματοδοτηθεί η οικονομία. Κανείς δεν μας έχει πει πώς ακριβώς θα καλύπταμε όλα μας τα ελλείμματα, τα οποία τα καλύπταμε γιατί είχαμε ελλείμματα όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, για πρώτη φορά, με αυτή την τεράστια προσπάθεια φτάνουμε σε πλεονάσματα λειτουργικά. Λειτουργικά οι τόκοι όταν αθροιστούν εξακολουθούν να φτιάχνουν ελλείμματα. Προσέξτε, και εσείς έρχεστε και λέτε, σαν να μην έχει τρέξει τίποτα, ξέρετε τι κακό έχετε κάνει. Τι κακό έχουμε κάνει? Το ότι ίσως κελίσαμε τους προϋπολογισμούς, αυτό είναι το κακό που έχουμε κάνει. Γιατί τι έπρεπε, να συνεχίσει αενάως ένας δανεισμός, ο οποίος θα χρηματοδοτεί αυτά τα ελλείμματα και παρεμπιπτόντως κανείς δεν μας έχει πει και από πού. Από πού αυτός ο δανεισμός? Ένας μας το έχει πει. Ποιος? Αυτός που μας λέει να γυρίσουμε στη δραχμή και να βάλουμε το μηχανάκι να κόβουμε χρήμα. Λες και λύνονται τα οικονομικά ζητήματα με το να τυπώνεις χρήμα. Λοιπόν, άρα αυτή τη ρητορική την ξέρω, έχει αναπτυχθεί πάρα πολλές φορές, την ξέρω στο κοινοβούλιο, την ξέρω σε όλα τα επίπεδα. Ξέρω ότι ακούγεται καλά σε ένα τμήμα της κοινωνίας. Με συγχωρείτε, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν ακολουθούσαμε αυτή τη λογική, θα είχαμε καταστρέψει τη χώρα. Δύο πολύ μικρά ερωτήματα μόνο. Είναι πολύ σημαντικό. Θα γίνει νέο haircut? Πιστεύετε ότι θα γίνει? Είναι αναγκαίο. Σας απαντώ. Ναι θα ή όχι. Καταστεί. Α, ναι ή όχι, τι είμαστε τώρα που όχι, ναι, όχι, περάσαμε σε άλλη φάση. Δεν έχουμε χρόνο και το στερό του συμπολίτε. Λοιπόν, δεν το σας θέλω απαντώ. Αυτό. Χίλια σας απαντώ. Σας δεν απαντώ. Έχω καμία σχέση με αυτή τη λογική. Θα υπάρξει τρόπος διαχείρισης του χρέους που θα το καταστήσει βιώσιμο. Αυτό. Ωραία. Δεν ξέρω στην τώρα, γι' αυτό μην βιαστούμε. Αυτό θα δούμε. Στην ουσία θα γίνει haircut. Πείτε στον κόσμο πόσα χρόνια θα μείνετε εκτός αγορών μετά το νέο πιστωτικό γεγονός. Εσείς τώρα για πείτε το αυτό, γιατί φαίνεται πάλι η διεθνή κοινότητα δεν συμφωνεί μαζί σας. Οπότε λίγο να συμφωνήσω με τη διεθνή κοινότητα, μα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό, απολύτως η εκτίμησή σας δεκτή, αλλά όλοι οι διεθνείς οργανισμοί τα λένε αλλιώς. Καμία χώρα, εγώ με πολύ σεβασμό σας καμία ακούω, αγαπητέ, αλλά να έχουμε και την απόψη. Καμία χώρα, αγαπητέ μου, μετά από haircut δεν μπορεί να βγει στις αγορές. Και εκτός από αυτό, καμία χώρα που έχει κάνει haircut δεν επιστρέφει στην ανάπτυξη. Άρα λέτε ψέματα. Για πολλά χρόνια αυτή η χώρα θα παραμείνει στην ύφεση. Και θα συρρυκνούνται ακόμα περισσότερο το ήδη συρρυκνωμένο. Εμείς λέμε ότι του χρόνου θα έχουμε περάσει σε ανάπτυξη. Μάλιστα. Εγώ θα έρθω. Και παρεπιπτόντως, επειδή νομίζω σας διασκέδασε αυτή μου η τοποθέτηση, παρεπιπτόντως, τη δέσμευσή μας για το έλλειμμα φέτος την πιάσαμε. Ένα δευτερόλεπτο. Τα δημοσιονομικά μας στοιχεία φέτος έχουν πιαστεί ακριβώς. Μια υπόσχεση. Παρά το ότι όταν αρχικώς τα είχαμε πει, εδώ οι κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ γελούσαν όπως και εσείς. Πέρσι. Αλλά υλοποιήθηκαν. Μέχρι κεραίας. Λοιπόν, παρακαλώ, μιλάτε χωρίς μικρόφωνα. Σωστά. Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε. Την κριτική αυτή την ακούω. Αλλά δεν ήταν αυτή η περσινή κριτική. Η περσινή κριτική είναι όχι, θα πέσετε έξω. Λοιπόν, πείτε το παρακαλώ. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν ήταν, είναι πολλές οι θυσίες. Έτσι, ήταν άλλοι. Αγαπητέ κύριε Βορύδη, εάν αυτή η χώρα του χρόνου μπει στην ανάπτυξη, εγώ το πτυχίο που με πόνο και αίμα και δουλειά χρόνων θα πάρω σε μερικές μέρες, θα έρθω και θα σας το χαρίσω. Λοιπόν, εγώ δεν βάζω πολλά στιγμή. Θα κλείσουμε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Να προσγειώσω και τους δύο σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ο κόσμος θέλει να τα ακούσει. Από 1η-14, η κτηματαγορά πάβει να υπάρξει σε αυτή τη χώρα για τους εξής λόγους. Πρώτον, θετικό στοιχείο η μείωση του φόρου μεταβίβασης, θετικό στοιχείο η απελευθέρωση των υπουργικών μισθών, θετικό στοιχείο τα 250 χιλιάρικα. Όμως, από την 1η-14 πάμε σε διπλό ετήσιο φόρο στα ακίνητα, από την 1η-14 πάμε σε επιστροφή του ποθενέσχες και αναζητείτε στον πολιτή που βρήκε τα λεφτά στις αντικειμενικής αξίας να αγοράσει και από την 1η-14 όποιος δεν τον πληρώνει ο νοικιαστής, τον πάει πάρει τα λεφτά του.
για δε τους πολιτές. Ναι, αλλά όλα αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Και 15, όχι, τα λέτε για δεύτερη φορά. Αντιλαμβάνομαι τους συνδικαλιστικούς λόγους. 15%. Αλλά είναι σαν να κάνετε επανέναρξη της εκπομπής. Παρακαλώ. Φόρο υπεραξίας. Κύριε Παραδιά, τα έχουμε πει όλα. Τα συζητάμε τρεις ώρες. Αυτό σημαίνει. Αυτά να δουν. Κύριε Παραδιά. Αυτά να δουν τα κόμματα. Τα είπαμε όλα αυτά. Και απαντήθηκαν όλα αυτά και συζητήθηκαν όλα αυτά. Άλλα ικανοποιητικά, άλλα όχι ικανοποιητικά. Αλλά όμως ο Βορύδης. Η μία είναι ότι θα εισηγηθεί προς το θετικότερο για τα μη ηλεκτροδοτούμενα. Η εισήγηση δεν είναι ποτέ είδηση. Θα δούμε. Όχι, είναι δεσμευτική για τον ίδιο. Η είδηση είναι η απόφαση. Είναι θετικό ότι ο κύριος Βορύδης είπε ότι θα παρέμβει. Και μία σοβαρότερη, το φόρο αυτοπαράδοσης 23% που είναι να καταβληθεί για τα αδιάθετα σπίτια των επιχειρήσεων 31-12, θα εισηγηθεί πάλι η αναστολή. Αλλά η είδηση, κύριε Χατζηγικολάου, είναι άλλη. Μιλάμε για βιώσιμο του χρέους. Χρειαζόμουν ένα συμβολαιογράφο για να υπογράψω το συμβόλαιο ότι η εκπομπή τελείωσε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.